Αυτή είναι η ιστορία του Ράινι και της Αλεπούς, που η κατεργαριά του και η πονηριά του δεν σταματούσαν ούτε μπροστά στον πανίσχυρο βασιλιά. Εδώ ζει και βασιλεύει ο βασιλιάς Νόμπελ, το ισχυρό λιοντάρι, τριγυρισμένος από τους αυλικούς του, όπως τον Μπράουν τον Αρκούδο και τον Ίζεγκριμ τον Λύκο. Τι φοβερή ανέργεια είναι αυτή! Καλά, έχω απογοητευτεί τελείως. Ναι, καλά, αυτό το πράγμα δεν το έχω. Ησυχία! Μέλιν, τι τραχημήλα! Τι κατηγορίες έχεις ενάντια του Ράινε και της Αλεπούς, στον οποίον έχω δώσει τον τίτλο του Βαρόνου. Γιατί δεν είναι ο Βαρόνος εδώ ανάμεσά μας? Α, μεγαλειότατε, ο Ράινε και δεν σεβάστηκε ποτέ κανέναν. Δεν υπακούει στις βασιλικές σας διαταγές και θεωρεί τους αριστοκράτες ανόητους. Πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Είναι οι κατηγορίες του Μπέλιν ενάντια στο Βαρόνο Ράινε και αληθινές? Έχει να δηλώσει κάτι κανείς άλλος? Ναι, μεγαλειότατε, εμένα προσωπικά με έχει κοροϊδέψει πάρα μα πάρα πολλές φορές. Έχει διαπράξει πολλά εγκλήματα. Πρέπει να τιμωρηθεί! Μεγαλειότατε, 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 δεν πρέπει να ακούτε μόνο τη μία πλευρά? Το να τιμωρήσετε κάποιον που δεν είναι παρόν θα ήταν πολύ άδικο. Μη μιλάς, υποκριτή. Ωραία είναι και έχει αδικήσει πολύ κόσμο. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Μεγαλειότατε, κοιτάξτε εδώ, είναι όλες οι κατηγορίες εναντίον του Ράινε και... Δώστες, θέλω να τις διαβάσω. Μάλιστα. Τι? Μεγαλειότατε, παρακαλώ ησυχάστε. Μπορεί ο Ράινε και να έχει συκοφαντηθεί σε αυτές τις καταγγελίες. Ο Γκρινβάλντ είναι ανιψιός του Ράινε και μεγαλειότατε. Θέλει απλώς να τον προστατεύσει. Όχι, λες ψέματα, λες ψέματα, λες ψέματα, λες ψέματα! Καλύπτεις τα εγκλήματά του, το καταλαβαίνεις? Συνόμο του εναντίον του! Είσαι το ίδιο μούτρο με εκείνον! Εδώ είναι οι αποδείξεις, μεγαλειότατε! Το ζήτημα είναι ότι ο Ράινε και η Αλεπού πρέπει να ακολουθεί πιστά τους νόμους του βασιλείου. Αν είναι αλήθεια όσα είπατε, τότε θα τιμωρηθεί αυστηρά!